Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του portal902.gr, να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο, τον σύντροφό μας, τον Δημήτρη τον Μαβίδη, ο οποίος είναι ο απεσταλμένος του 902.gr και του Ριζοσπάστη στην σεισμόπληκτη Τουρκία. Δημήτρη, καλησπέρα. Σήμερα, λοιπόν, Καλησπέρα, Ορέστη. σήμερα βρέθηκες στο Ισκεντερούν, την Αλεξανδρέτα, συνεχίζεις το διπορικό στις σεισμόπληκτες περιοχές. Τις εικόνες που έχει συλλέξει, θέλουμε. Καλησπέρα, όπως είπα και πριν, από τα Άδανα, που καταλήγει σήμερα η αποστολή του 902 και του Ριζοσπάστη. Σήμερα επισκεφθήκαμε, όπως είπες και εσύ, την Αλεξανδρέτα, στη συνέχεια την πόλη Οσμανίγε και καταλήξαμε, όπως είπα, εδώ στα Άδανα. Στην Αλεξανδρέτα βρεθήκαμε αρχικά στα προάστια της πόλης, εκεί που λειτουργεί το σπίτι γειτονιάς του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας, του ΤΚΠ, όπου συνεχίζουν εκεί οι σύντροφοι τις προσπάθειες να σταθούν δίπλα στο λαό, να τον βοηθήσουν να σταθεί στα πόδια του. Κυκλοφορήσαμε μετά στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, όπου υπάρχει η μεγαλύτερη καταστροφή. Δεν είναι της ίδιας, πώς να το πω, κλίμακας. ακριβώς της ίδιας κλίμακας με την Αντιόχεια που έχει ισοπεδωθεί. Ωστόσο, δεν πάβει να είναι σε τέτοιο βαθμό μεγάλη, όπου ακόμα ο κόσμος, ο λαός της πόλης, να είναι επιτοπλίστων αστίγοι, όχι επιτοπλίστων, όλοι είναι αυτοί. Και εκεί, αν και τα σπίτια που έχουν ισοπεδωθεί εντελώς, μπορεί να είναι λιγότερα, μπορεί οι δρόμοι ήταν σε κάπως καλύτερη κατάσταση, αλλά παρόλα αυτά και τα υπόλοιπα έχουν σοβαρές ζημιές, σε σημείο που να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Αυτή ήταν έτσι η πρώτη εικόνα. Μείναμε για αρκετή ώρα στο κέντρο εκεί της γειτονιάς, στο σπίτι της γειτονιάς του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας, όπου είδαμε το πώς έχει οργανωθεί αυτή η κατάσταση, όπου και εκεί πέρα παρέχονται στους κατοίκους ρούχα, παρέχονται οι πρώτες βοήθειες, φαγητό, και γίνεται μια προσπάθεια έτσι να οργανωθεί κάπως η κατάσταση. Είχαμε την ευκαιρία εκεί να μιλήσουμε με κατοίκους, Ναι. Οι οποίοι μας μίλησαν για τη γύμνια του κρατικού μηχανισμού. Αυτό ήταν το κύριο, δηλαδή, από τους πάντες που μας μετέφεραν. Παραδείγματος χάρη, ακριβώς δίπλα εκεί, στην αποθήκη που είχε στήσει το ΤΚΠ για τα είδη που καταφθάνουν, από εδώ, από την Άδανα, θα σας πω μετά, από τα Άδανα, με συγχωρείτε, θα σας πω συνέχεια για αυτά. Στο διπλανό σπίτι, στην αυλή, διαμένανε 5 οικογένειες. Μιλήσαμε εκεί με μια γυναίκα, η οποία μας έλεγε ότι όλες αυτές τις ημέρες είμαστε 5 οικογένειες που ζούμε στην αυλή και δεν έχει εμφανιστεί κανένας από το κράτος για να μας παρέχει, να μας δώσει το οτιδήποτε. Έχουν τεράστια ανάγκη οι κάτοικοι για σκηνές. Είναι μια πάρα πολύ άμεση ανάγκη, καθώς ειδικά το βράδυ επικρατεί πάρα πολύ κρύο. Βλέπει κανείς διάσπαρτες, μερικές, από την αρμόδια εδώ υπηρεσία του τουρκικού κράτους, την ΑΦΑΔ. Ελάχιστες, ωστόσο, σε σχέση με τις ανάγκες. Και οι καταβλησμοί που έχουμε δει είναι αρκετά μικροί, δεδομένου του μεγέθους καταστροφής και του πληθυσμού εδώ πέρα, εκεί της περιοχής. Χαρακτηριστικό επίσης ήταν άλλη μια μαρτυρία μιας ηλικιωμένης γυναίκας, ενώ γυρνούσαμε στο κέντρο της Αλεξανδρέτας, που μας έκανε σήμα να σταματήσουμε, η οποία μας είπε ότι έχει 2 μέρες να φάει. Αυτή έμενε και στο κέντρο κιόλας, να πούμε εδώ, όχι στα προάστια κάπου απομακρυσμένα. Έλεγε ότι μένει στο κέντρο, έχει 2 μέρες να φάει και δεν μπορεί, λόγω της ηλικίας, να περπατήσει, να φτάσει μακριά. Έχει παιδιά στο σπίτι, μικρά παιδιά, και εκεί πέρα
Της δόθηκε όπως συνηθίζουν εδώ να κάνουν οι σύντροφοι, καταγράφουν τις ανάγκες του καθενός, πόσα άτομα βρίσκονται, τι χρειάζονται, δώσανε το απόκομμα, το σφραγισμένο, κρατήσανε επαφή και στη συνέχεια, γυρνώντας πίσω, μαζέψανε τα πράγματα για να τις φέρουν. Τέτοιες λοιπόν είναι οι εικόνες από πάρα πολλούς από τους κατοίκους που όλοι για το ίδιο πράγμα μιλάνε, για την αδυναμία των κρατικών μηχανισμών να τους βοηθήσει στα ελάχιστα. Και μιλάμε για ένα αστικό κράτος το οποίο έχει μια τεράστια δύναμη τόσο στο εσωτερικό όσο και στις δυνατότητες του να παρεμβαίνει. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία έχει εν ενεργεία τρεις υπεριαλιστικές επεμβάσεις αυτή τη στιγμή. Ναι, φυσικά δεν μιλάμε για κάποιο οποιοδήποτε κράτος. Μιλάμε για ένα κράτος μέλος στο G20, ας πούμε, δηλαδή από τις 20 μεγαλύτερες καπιταλιστικές οικονομίες στον κόσμο. Αυτό που έχει διαπιστωθεί και εδώ από τους συντρόφους και από αρκετούς από τον κόσμο και από, και από διαστώσεις και τα λοιπά, είναι ότι υπάρχει τεράστια αδυναμία στον συντονισμό. Δηλαδή, εκτιμάται ότι παραδείγματος χάρη υπάρχουν αρκετές σκηνές. Υπάρχουν δηλαδή περισσότερες. Υπάρχει δυσκολία στο αυτές να βρεθούν, να μεταφερθούν, να διανεμηθούν. Πώς να το πω, ακόμα και στην Αντιόχεια που ήμασταν τις προηγούμενες μέρες, μας λέγανε ότι ενώ φτάνανε φαγητό, ας πούμε. Εγώ συγκεκριμένα είδα και κούτες, ας πούμε, τις αφάτης υπηρεσίες αυτής. Φτάνανε μόνο με οδηγούς. Δεν γνωρίζαν οι οδηγοί ποιοι δρόμοι είναι ανοιχτοί και ποιοι όχι. Δεν μπορεί να κινηθείς ειδικά στην Αντιόχεια με GPS. Οι οποίοι δεν γνώριζαν αρχικά πού ακριβώς να πάνε. Δεν υπήρχαν άνθρωποι να ξεφορτώσουν αυτά που ήταν φορτωμένα στα φορτηγά και πόσο μάλλον μετά να διανεμηθούν. Να σας κάνω μια παρένθεση τώρα, μιας που αναφέρουμε αυτό το κομμάτι. Είναι το ζήτημα, νομίζω, που έχει ακουστεί πάρα πολύ των λαιλασιών. Συνδέεται άμεσα με αυτό που ανέφερα πριν. Εκτός το ότι, όπως υποστηρίζουν εδώ οι σύντροφοι από το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας, καταγράφεται μια προσπάθεια κοινωνικού αυτοματισμού, ώστε να στραφεί η ευθύνη προς τους Σύριους πρόσφυγες, που αρκετοί από αυτούς ζουν σε αυτές τις περιοχές. Μην ξεχνάμε ότι συνορεύουμε εδώ με τη Συρία. Υπάρχει και το ζήτημα της εμπιστοσύνης του κόσμου στο κράτος. Όπου έχει κλονιστεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Όπου άνθρωποι που μπορεί να έχουν μέρες να φάνε, τη στιγμή που βλέπουν, δεν πιστεύουν δηλαδή ότι αυτή η βοήθεια που θα έρθει σήμερα θα έρθει και αύριο. Άρα... Άρα έχουν σημειωθεί τέτοια περιστατικά, κυρίως που να αφορούν τέτοια ζητήματα. Ή, ας πούμε, από την άλλη, εντάξει, τώρα αυτό ίσως και μια πιο μικρή έκταση, αλλά έχουν βρεθεί πάρα πολλοί άνθρωποι να ψάχνουν τα χαλάσματα, που από εκεί και πέρα μετά πώς μπορείς να διευκρινίσεις σε ποιον άνοιγε και σε ποιον όχι. Ακριβώς. Ναι, και εδώ θα σας πω το εξής. Στην Οσμανίγε που βρεθήκαμε στη συνέχεια, σήμερα, που υπάρχουν και τα πλάνα με το φορτηγό του ΤΚΠ που φτάνει και δίνει στην αρχή τα παιχνίδια στα παιδιά. Ναι. Πολύ ιδιαίτερη. Σε εκείνη, ακριβώς από πίσω, αν δείτε, υπάρχει μια αποθήκη. Ναι. Εκεί μένουν περίπου 30 ψυχές αυτές τις μέρες. Οι οποίοι κοιμούνται στις καρότσες των φορτηγών. Τις έχουν διαμορφώσει. Ένας άνδρας εκεί πέρα μας είπε ότι στην Οσμανίγε συγκεκριμένα, και το είδαμε αυτό όταν βρεθήκαμε στην πόλη, έχουν σταματήσει εντελώς οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης και έχουν αποκλειστεί από την αστυνομία τα χαλάσματα, να μην τα προσεγγίσει κανένας. Και μας είπε ο άνθρωπος εκεί πέρα ότι μας έχουν απομακρύνει από το σπίτι, δεν μας επιτρέπουν να πάμε κοντά, να πάρουμε ό,τι μπορεί να έχει μείνει σε πάρα πολλά σπίτια, και παράλληλα μας έχουν αφήσει εδώ εντελώς αβοήθητους. Δεν μας έχει πάρει ποτέ κανένα τηλέφωνο, έστω ένα τηλέφωνο, ας πούμε, να δει τι γίνεται. Γι' αυτό και όλα πιστεύω είναι και πάρα πολύ σημαντική ο τρόπος που δουλεύουν και εδώ οι σύντροφοι από το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας, το οποίο έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Στην Αλεξανδρέτα, δηλαδή, που βρεθήκαμε, μας είπαν ότι
στη γειτονιά εκεί πέρα όταν φτάνουν τα φορτηγά. Είναι χαρακτηριστικό ότι κανένας δεν κινείται. Αντιθέτως, έρχονται στο σπίτι της γειτονιάς, βοηθάνε στο ξεφόρτωμα και κανένας δεν πηγαίνει να πάρει κάτι. Αντιθέτως, ξέρουν ότι θα καταγραφούν οι ανάγκες τους, έχουν εμπιστοσύνη δηλαδή ότι θα γίνει ο διαμοιρασμός δίκαια και σωστά. Λοιπόν, ένα ακόμα κομμάτι που επιβεβαιώθηκε από την εικόνα που έχει μεταφερθεί ήταν πάλι εκεί στην Αλεξανδρέτα, στο Ισκεντερούνα, όπου είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με διασώστες. Ένας από αυτούς ήταν ένας διασώστης από τη Γαλλία, με καταγωγή από την Τουρκία, ο οποίος μας είπε ότι ήρθε αυτοβούλος, πυροσβέστηκε το επάγγελμα, ήρθε αυτοβούλος, πήρε την απόφαση να έρθει αμέσως στην περιοχή που κάποτε ζούσε η οικογένειά του, ο οποίος είπε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που βρήκε στην απόφασή του να έρθει εδώ ήταν το ζήτημα του συντονισμού. Πρώτα απ' όλα είπε ότι όταν βρέθηκα στο αεροδρόμιο και βρήκα και άλλους διασώστες και άλλους ανθρώπους που ήρθαν από το εξωτερικό να βοηθήσουν και του το επιβεβαίωσαν, όπως είπε και άλλοι συνάδελφοί του που ήρθαν από τη Γαλλία, ότι αναγκάστηκαν να περιμένουν για πάρα πολλές ώρες στο αεροδρόμιο, γιατί προφανώς οι πρώτοι που απευθύνθηκαν ήταν η αστυνομία, οι αρχές που βρήκαν εκεί πέρα και τους κρατούσαν για ώρες εδώ που είμαστε στο αεροδρόμιο των Αδάνων μέχρι να τους επιτραπεί. Προσέξτε, να τους επιτροπεί να πάνε εκεί που είπαν, όχι να τους πάνε, να τους μεταφέρει δηλαδή το κράτος εκεί να βοηθήσουν. Να τους πούνε ότι τώρα μπορείτε να πάτε, βρείτε τρόπο μόνοι σας να πάτε και κάντε εκεί πέρα ό,τι νομίζετε. Και επαναλαμβάνουμε όλα αυτά σε ένα κράτος το οποίο από την άλλη είναι και αυτό, το αστικό κράτος, πάρα πολύ ταχύ, πάρα πολύ γρήγορο έτσι, όταν αφορά τις ανάγκες του κεφαλαίου. Και εδώ είδαμε κι άλλο ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα στα Άδανα που βρισκόμαστε σήμερα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η καταστροφή εδώ συγκριτικά είναι περιορισμένη. Ναι. Δηλαδή, τι θέλω να πω, έχουν καταγραφεί 20 κτίρια έχουν καταρρεύσει, 500 άνθρωποι έχουν πεθάνει. Συγκριτικά δηλαδή, πάντα μιλώντας, είναι πιο περιορισμένη από τις άλλες πόλεις. Λοιπόν, φτάνοντας εδώ σήμερα, έχουμε ήδη δει κτίρια, έχουμε σημεία βασικά, όχι κτίρια, που κάποτε υπήρχαν, τα οποία έχουν ήδη καθαριστεί τα συντρίμμια και έχουν ήδη αρχίσει οι διαδικασίες κατασκευής. Αν είναι τελείως. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα των δύο εικόνων που επικρατεί. Και αν σκεφτούμε μάλιστα ότι μέσα σε αυτό το κλίμα οι δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας και της Κομμουνιστικής Νεολαίας Τουρκίας όχι μόνο συγκεντρώνουν, αλλά μεταφέρουν και την ανθρωπιστική βοήθεια, τα είδη πρώτης ανάγκης και τα μοιράζουν, είναι δύο κόσμοι που δείχνουν και την αποφασιστικότητα και μόνο όταν ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα που μας μετέφερες. Καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Καλή νύχτα.